Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης Γιαννόπουλος και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου διδάσκει ο κ. Μινάς Δασυγένης, έχω καταγράψει υπό την επίβλεψή του και την επίλυση του δεύτερου θέματος των τελικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2011. Στα αριστερά μας βλέπουμε την εκφώνηση της άσκησης. Σας δίνεται παρακάτω σειρά αναφορών στη μνήμη. Οι εξής διευθύνσεις. 1. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια κρυφή μνήμη απευθείας απεικόνησης 16 byte με μέγεθος γραφής γραμμής 1 byte που αρχικά είναι κενή, να σημειώσετε τις ευστοχίες και τις αστοχίες καθώς και τον τύπο τους. Να εμφανίσετε την εικόνα της κρυφής μνήμης και πού τοποθετείτε κάθε διεύθυνση. Αρχικά έχουμε για κάθε γραμμή 1 byte, το οποίο συμβολίζεται με 2 στη μηδενική. Υψώνουμε το 2 στη μηδενική, δηλαδή η δύναμη του, το 0, είναι τα bit του offset. Άρα έχουμε 0 bit offset. 16 byte συνολικό μέγεθος της κρυφής μας μνήμης προς 1 byte μέγεθος κάθε γραμμής σημαίνει ότι έχουμε 16 γραμμές που χρειάζονται 4 bit κάθε μία για να διευθυνσιδιοτηθούν. 4 δηλαδή bit index. Από ό,τι βλέπουμε, οι διευθύνσεις που έχουμε για την αναφορά στη μνήμη έχουν το μέγιστο 56. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αναπαρασταθούν με 6 bit. Δηλαδή με 6 ψηφία 0 και 1, ώστε να μας κάνουν έναν αριθμό στο διαδικό σύστημα. Αφού λοιπόν έχουμε 6 bit αναπαράσταση, θα αφαιρέσουμε τα 4 του index και 0 του offset και αυτό εδώ που υπολείπονται είναι τα tag, τα bit του tag, δηλαδή 2. Η μορφή της διεύθυνσης μνήμης μας θα είναι tag 2 bit, index 4 bit και offset 0. Όπως λέει στο ερώτημα 5, αν κάθε γραμμή έχει επίσης ένα bit εγκυρότητας, να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός bit. Στην κρυφή μας μνήμη, η μορφή της θα είναι το tag, που θα έχει 2 bit, καθώς θα έχουμε 1 byte αναγραμμή, δηλαδή 8 bit, και 1 bit valid. Στο σύνολο, 2, 8 και 1, 11. Επί 16 που είναι οι γραμμές, στο σύνολο 176 bit. Για την εισαγωγή των διευθύνσεων στην κρυφή μνήμη, θα ακολουθήσουμε αυτήν εδώ την πορεία. 1. Έρχεται μια διεύθυνση για αναγνώριση. Οι εγγραφές που υπάρχουν ήδη δεν μας απασχολούν. 2. Χωρίζεται σε tag, index και offset. Για λόγους ευκολίας του βίντεο, έχω κάνει ήδη αυτήν εδώ πέρα τη δουλειά. Κάθε διεύθυνση έχει γραφεί στη διαδική της μορφή και τα πρώτα δύο ψηφία έχουν καταχωρηθεί στο tag και τα υπόλοιπα 4 στο index. Βρίσκουμε από το index η αντίστοιχη γραμμή. 4. Συγκρίνεται το tag που υπάρχει εκεί στην κρυφή μνήμη με το tag της νέας διεύθυνσης. 5. Αν είναι ίδια, σημαίνει ότι έχουμε hit, δηλαδή ευστοχία. Αν διαφέρουν, έχουμε miss, αστοχία. 6. Τοποθετούνται τα δεδομένα της μνήμης και συμβολίζονται μέσα σε αγγείλες τα δεδομένα, όχι απλώς το νούμερο, δηλαδή έχουμε άμεση διευθυνσιδιότηση. Πάμε λοιπόν να δούμε. Διεύθυνση 1 χωρίζεται, είναι ο διαδικός αριθμός 00001. Δηλαδή στη γραμμή 0001 συγκρίνουμε το tag, το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, με το tag της διεύθυνσης 1, 00. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει είναι miss. Και εισάγουμε στη γραμμή 0001 το tag 00 και μέσα σε αγγείλες τα δεδομένα της διεύθυνσης.
4. Διεύθυνση 4. Το tag είναι 00 και το index 0100. Στη γραμμή 0100 δεν υπάρχει κάποια άλλη καταχώρηση, κάποια άλλη εγγραφή. Το tag διαφέρουν, οπότε είναι εμείς. Εισάγουμε στο tag 00 στο byte τα δεδομένα της διεύθυνσης 4. Διεύθυνση 8. Είναι ο διαδικός αριθμός 00100. Στη γραμμή 1000 δεν υπάρχει κάποια άλλη εισαγωγή, οπότε είναι εμείς. Εισάγουμε το tag 00 και μέσα σε αγγείλες τα δεδομένα της διεύθυνσης 8. Διεύθυνση 5. Είναι ο διαδικός αριθμός 00001. Το tag 00 και το index 0101. Πάμε στη διεύθυνση 0101. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εγγραφή, οπότε είναι εμείς. Το tag είναι 00 και τα δεδομένα μέσα σε αγγείλες 5. Διεύθυνση 20. Είναι ο διαδικός αριθμός 01, όπου είναι το tag, 0100, όπου είναι το index. Στη γραμμή 0100 υπάρχει εγγραφή. Συγκρίνουμε το tag, είναι 00, με τη διεύθυνση 20 που είναι 01 και είναι διαφορετικά. Οπότε είναι εμείς. Μεταφέρουμε τα δεδομένα της διεύθυνσης 20 με tag 01 και τα δεδομένα 20. Στη συνέχεια, διεύθυνση 17. Είναι ο διαδικός αριθμός 010001. Στη γραμμή 0001 υπάρχει γραφή με tag 00. Εμείς εδώ πέρα έχουμε tag 01. Είναι διαφορετικά, οπότε είναι εμείς. Αλλάζουμε το tag σε 01 και τα δεδομένα αυτής της γραμμής είναι τα δεδομένα της διεύθυνσης 17. Διεύθυνση 19. Είναι ο διαδικός αριθμός 010011. Στην γραμμή 0011 δεν υπάρχει κάποια άλλη εισαγωγή, οπότε είναι εμείς. Εισάγουμε το tag 01 και τα δεδομένα της διεύθυνσης 19. Διεύθυνση 56. Είναι ο διαδικός αριθμός 11100. Στη γραμμή 1000 το tag είναι 01. Σε σύγκριση με το 11 είναι διαφορετικά, οπότε είναι εμείς. Εισάγουμε εδώ πέρα το tag 11 και τα δεδομένα της διεύθυνσης 56. 9. Είναι ο διαδικός αριθμός 001001. Στη γραμμή 1001 δεν υπάρχει κάποια άλλη εισαγωγή, οπότε είναι εμείς. Εισάγουμε στο tag 00 και τα δεδομένα της διεύθυνσης 9. Διεύθυνση 11. 001011. Στη γραμμή 1011 δεν υπάρχει κάποια άλλη εισαγωγή, οπότε είναι εμείς. Πάμε να εισάγουμε το tag το οποίο είναι 00 και τα δεδομένα της διεύθυνσης 11.
4. Όπως έχουμε δει και πιο πάνω, με tag 00 και index 0100, πάμε στη γραμμή 0100, το tag είναι 11 σε αντίθεση με το 00 που έχουμε, οπότε είναι miss. Αλλάζουμε το tag από 11 σε 00 και τα δεδομένα της γραμμής 0100 γίνουν τα δεδομένα της διεύθυνσης 4. Στη συνέχεια, 43, διεύθυνση 43, είναι ο διαδικός αριθμός 10, 10, 11. Στη γραμμή 1011 το tag μας είναι 00 σε αντίθεση με το 10, οπότε είναι miss. Διαφέρουν. Αλλάζουμε το 00 σε 10 και μεταφέρουν τα δεδομένα της διεύθυνσης 43. Στη συνέχεια, διεύθυνση 5 έχει tag 00 και index 0101. Στη γραμμή 0101 το tag μας είναι 00. Το ίδιο και στη διεύθυνσή μας 00, οπότε είναι hit. Στη συνέχεια, διεύθυνση 6 με tag 00 και index 0110. Στη γραμμή 0110 δεν υπάρχει εισαγωγή, οπότε είναι miss και εισάγουμε το tag 00 και τα δεδομένα της διεύθυνσης 6. Διεύθυνση 9, tag 00, index 1001. Στη γραμμή 1001 το tag μας είναι 00, οποίο είναι το ίδιο, οπότε είναι hit. Τέλος, 17. Διεύθυνση 17. Με tag 01 και index 0001. Στη γραμμή 0001, το tag μας είναι 01, είναι το ίδιο, οπότε είναι hit. Έχουμε 1, 2, 3 ευστοχίες στις σύνολο 16 προσβάσεις. Άρα το hit ratio μας είναι 3:16. Αρκετά χαμηλό, καθώς μια επιτυχημένη κρυφή μνήμη θεωρείται αυτή εδώ που έχει ευστοχία προς προσβάσεις πάνω από το 90%. Τέλος, αυτή εδώ πέρα είναι η τελική μορφή της κρυφής μας μνήμης. Στη συνέχεια, 2. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια κρυφή μνήμη απευθείας απεικόνησης 16 byte με μέγεθος γραμμής 4 byte που αρχικά είναι κενή, να σημειώσετε τις ευστοχίες και τις αστοχίες καθώς και τον τύπο τους. Να εμφανίσετε την εικόνα της κρυφής μνήμης και πού τοποθετείτε κάθε διεύθυνση. Ομοίως, τη τελική εικόνα της κρυφής μνήμης και αν κάθε γραμμή έχει επίσης ένα bit ακυρότητας, να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός των bit. Τα 4 byte που έχουμε ως μέγεθος κάθε γραμμής συμβολίζονται 2 στη δευτέρα. Η δύναμη του 2, δηλαδή το 2, μας συμβολίζει τα bit του offset. Άρα έχουμε 2 bit offset. 16 byte συνολικό μέγεθος της μνήμης μας προς 4 byte μέγεθος γραμμής σημαίνει ότι έχουμε 4 γραμμές που χρειάζονται 2 bit ή κάθε μέγη να διευθυνσιδιοτηθούν, δηλαδή 2 bit index. Ομοίως με την προηγούμενη έχουμε 6 bit αναπαράστασης, οπότε 6-2 του index, μείον 2 του offset, τα υπολοιπόμενα είναι το tag, δηλαδή έχουμε 2 bit tag. Αυτή είναι η μορφή των διευθύνσεων μας, tag 2 bit, index 2 bit και offset 2 bit. Και η κρυφή μας μνήμη έχει 2 tag, είπαμε, 2 bit tag,
Και καθώς έχουμε 4 byte σε κάθε γραμμή, το οποίο έχει 8 bit το κάθε byte, έχουμε 4 επί 8 συν 2 του tag συν 1 bit το valid. Στο σύνολο 35 bit επί 4 που είναι οι γραμμές μας, 140 bit το μέγεθος της μνήμης μας. Στη συνέχεια, όπως είδαμε και πριν, θα ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα. Ομοίως, χωρισμός των διευθύνσεων σε tag, index και offset, 2 bit tag, 2 bit index και 2 bit offset, τον έχω κάνει από πριν για λόγους ευκολίας του βίντεο. Αυτή είναι η μορφή της κρυφής μας μνήμης. Αν γραφτεί κάτι σε ένα byte της κρυφής μας μνήμης, πρέπει υποχρεωτικά να έρθουν και τα υπόλοιπα 3. Γιατί κάθε φορά γράφεται μία ολόκληρη γραμμή στην κρυφή μνήμη. Δεν μπορεί να γραφτεί μονάχα ένα byte από μία γραμμή. Για να βρούμε ποιες διευθύνσεις αποτελούν μία cache line, κρατάμε σταθερό το tag και το index και βρίσκουμε όλες τις πιθανές τιμές που μπορεί να έχει το offset. Δηλαδή, όπως για τη διεύθυνση 1, που έχει tag 00, index 00 και offset 01, θα έρθουν οι τιμές 0000 και στο offset θα κυμανθεί από 00 έως 11. Οι 4 διαφορετικοί συνδυασμοί για 2 bit. Άρα θα έρθουν 00000 ή 0, 00001 το 1, 00001 το 2 και 00001 το 3. Πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό. Έρχεται μια διεύθυνση για αναγνώριση, η διεύθυνση 1 με tag 00, index 00 και offset 01. Το index μας υποδηλώνει σε ποια γραμμή θα μεταφερθούν τα δεδομένα, στη γραμμή 00. Το tag μας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει και κάποια εισαγωγή πιο πριν, οπότε είναι εμείς. Οπότε, στο offset 01 θα μεταφερθούν τα δεδομένα της διεύθυνσης 1. Όπως είπαμε και πριν, έχουμε το 00000 να προηγείται, δηλαδή το 0. Το 00000001 είναι που βάλαμε στο offset 01. Το 00000010, δηλαδή το 2, θα μεταφερθούν τα δεδομένα της διεύθυνσης 2. Και 00011, ή δηλαδή 3, στο byte 11 θα μεταφερθούν τα δεδομένα της διεύθυνσης 3. Το tag είναι 00. Διεύθυνση 4. Με tag 00, index 01 και offset 00. Το index μας υποδηλώνει, είπαμε, τη γραμμή και συγκρίνουμε το tag. Δεν υπάρχει, άρα είναι εμείς. Εισάγουμε το tag 00 και έχουμε και λέμε στο offset 00 θα εισάγουμε τον αριθμό 00001 00. Αλλάζουμε τα bit του offset, κρατάμε το ίδιο το tag 00, ίδιο το index 01 και έχουμε τον επόμενο, την επόμενη διεύθυνση, είναι η 5. Εισάγουμε καταρχάς τα δεδομένα της γραμμής 4, εισάγουμε τα δεδομένα 5, είναι το 00 έπειτα 01 10,
Ναι. Τα δεδομένα της διεύθυνσης 6 και 000111. Τα δεδομένα της διεύθυνσης 7. Διεύθυνση 8. Tag 00, index 10 και offset 00. Index, πάμε στη γραμμή 10. Το tag μας δεν υπάρχει, οπότε είναι εμείς. Εισάγουμε το tag 00 και πάμε να βρούμε τις διευθύνσεις που θα εισάγουμε στα 4 byte της γραμμής της κρυφής μας μνήμης. Θα είναι 00, 10, 00. Στη συνέχεια 00, 10, 01. Στη συνέχεια 00, 10, 10. Και τέλος 00, 10, 11. Θα πάμε λοιπόν στην κρυφή μνήμη να εισάγουμε τα δεδομένα της διεύθυνσης 8, της διεύθυνσης 9, της διεύθυνσης 10 και τέλος της διεύθυνσης 11. Στη συνέχεια, η διεύθυνση 5 με tag 00, index 01 και offset 01. Στη γραμμή 01 ελέγχουμε το tag το οποίο είναι 0. Το tag είναι 0, είναι τα ίδια, άρα έχουμε hit. Διεύθυνση 20 με tag 01, index 01 και offset 00. Στην γραμμή 01 το tag είναι 00, το tag της διεύθυνσης 20 είναι 01, άρα είναι εμείς. Πάμε να βρούμε ποιες διευθύνσεις θα εισάγουμε. Κρατάμε ίδιο το tag 01, ίδιο το index 01 και 00 έπειτα. Είναι το 20. 01, 01, 01. Το 21. 01, 01, 10. Το 22. Και 01, 01, 11. Το 23. Άρα πάμε στη γραμμή 01. Αλλάζουμε το tag σε 01. Και εισάγουμε τα δεδομένα της διεύθυνσης 20, τα δεδομένα της διεύθυνσης 21, τα δεδομένα της διεύθυνσης 22 και τα δεδομένα της διεύθυνσης 23. Στη συνέχεια, 17, tag 01, index 00 και offset 01. Στη γραμμή 00 υπάρχει το tag 00, είναι διαφορετικό από το tag της διεύθυνσης 17, οπότε είναι εμείς. Αλλάζουμε το tag σε 01 και πάμε να βρούμε ποιες διευθύνσεις θα υπάρχουν. Κρατάμε ίδιο το tag 01, ίδιο το index 00 και έχουμε το 00 για αρχή. Έπειτα, είναι ο αριθμός 16 στο διαδικό σύστημα. Έπειτα 01, 00, 01, το 17, 01, 00, 10, το 18 και 01, 00, 11, το 19. Άρα είπαμε, πάμε στην γραμμή 00, το tag το έχουμε αλλάξει και εισάγουμε τα δεδομένα της διεύθυνσης 16, τα δεδομένα της διεύθυνσης 17, τα δεδομένα της διεύθυνσης 18 και τα δεδομένα της διεύθυνσης 19. Διεύθυνση 19 με tag 01, index 00 και offset 11. Στο index 00, πάμε στη γραμμή 00, βλέπουμε το tag είναι 01, ίδιο
1-0-1, άρα είναι hit. Στη συνέχεια, διεύθυνση 56, με tag 1-1, index 1-0 και offset 0-0. Στην γραμμή 1-0, το tag μας είναι 0-0, διαφορετικό από το 1-1, άρα είναι miss. Αλλάζουμε το tag σε 1-1 και πάμε να βρούμε τις διευθύνσεις. Κρατάμε ίδιο το tag, ίδιο το index και τις 4 διαφορετικούς συνδυασμούς και τους 4 διαφορετικούς συνδυασμούς 0-0, 1-1, 1-0, 1, συγγνώμη, 0-1, 1-1, 1-0, 1-0 και 1-1, 1-0, 1-1. Στο διαδικό σύστημα αυτή είναι η αριθμή 56, 57, 58 και 59. Άρα στη γραμμή 1-0 εισάγουμε τα δεδομένα της διεύθυνσης 56, τα δεδομένα της διεύθυνσης 57, τα δεδομένα της διεύθυνσης 58 και τα δεδομένα της διεύθυνσης 59. Στη συνέχεια, διεύθυνση 9 με tag 0-0, index 1-0 και offset 0-1. Index 1-0, οπότε πάμε στη γραμμή 1-0. Το tag είναι 1-1, σε αντίθεση με το 0-0, οπότε είναι miss. Αλλάζουμε το tag σε 0-0 και πάμε να βρούμε τις διευθύνσεις. Κρατάμε ίδιο το tag 0-0, ίδιο το index 1-0 και 0-0, που είναι ο αριθμός 8. 0-0, 1-0, 0-1, 9, 0-0, 1-0, 1-0, 10 και 0-0, 1-0, 1-1, 11. Οπότε όπως είπαμε στην γραμμή 1-0 εισάγουμε τα δεδομένα της διεύθυνσης 8, τα δεδομένα της διεύθυνσης 9, τα δεδομένα της διεύθυνσης 10 και τα δεδομένα της διεύθυνσης 11. Στη συνέχεια, διεύθυνση 11 με tag 0-0, index 1-0 και offset 1-1. Στη γραμμή 1-0, το tag είναι 0-0, είναι ίδιο με το tag μας, άρα έχουμε hit. Διεύθυνση 4 με tag 0-0, index 0-1 και offset 0-0. Στη γραμμή 0-1, το tag είναι 0-1, είναι διαφορετικό από το 0-0, οπότε έχουμε miss. Γραμμή 0-1, αλλάζουμε το tag σε 0-0 και πάμε να αλλάξουμε τις διευθύνσεις. Έχουμε 0-0, 0-1, 0-0, 0-0, 0-1, 0-1, 0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1, 1-1. Οι διευθύνσεις αυτές είναι 4, 5, 6 και 7. Οπότε, στην γραμμή 0-1, εισάγουμε τα δεδομένα της διεύθυνσης 4, έπειτα της διεύθυνσης 5, έπειτα της διεύθυνσης 6 και έπειτα της διεύθυνσης 7. Διεύθυνση 43, με tag 1-0, index 1-0 και offset 1-1. Στη γραμμή 1-0, το tag είναι 0-0, σε αντίθεση με το 1-1, με το 1-0, συγγνώμη, οπότε είναι miss. Αλλάζουμε το tag σε 1-0 και πάμε να βρούμε τις διευθύνσεις. 1-0, 1-0, 0-0, 1-0, 1-0, 0-1,
1-0, 1-0, 1-0 και 1-0, 1-0, 1-1. Στο δυαδικό σύστημα αυτή είναι η αριθμή 40, 41, 42 και 43. Και στη γραμμή 1-0 θα πάμε να εισάγουμε, είπαμε, τα δεδομένα της διεύθυνσης 40, της διεύθυνσης 41, της διεύθυνσης 42 και της διεύθυνσης 43. Διεύθυνση 5 με tag 00, index 01 και offset 01. Στη γραμμή 01 το tag μας είναι 00, είναι ίδιο, οπότε είναι hit. 6. Διεύθυνση 6. Tag 00, index 01 και offset 10. Στην γραμμή 01 το tag είναι 00, είναι ίδιο, άρα έχουμε hit. 9. Με tag 00, index 10 και offset 01. Στη γραμμή 10 ελέγχουμε το tag, είναι 10. Είναι διαφορετικό από ό,τι έχουμε εμείς. Και πάμε να βρούμε τις διευθύνσεις. 00, 10, 00 είναι το 8. 00, 10, 01 το 9. 00, 10, 10 το 10. Και 00, 10, 11 το 11. Οπότε, στην γραμμή 1-0 εισάγουμε τα δεδομένα της διεύθυνσης 8, τα δεδομένα της διεύθυνσης 9, τα δεδομένα της διεύθυνσης 10 και τα δεδομένα της διεύθυνσης 11. Τέλος, η διεύθυνση 17 με tag 01, index 00 και offset 01. Στη γραμμή 00 το tag είναι 01, είναι το ίδιο, οπότε έχουμε hit. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι ευστοχίες, σε σύνολο 16 προσβάσεων. Άρα είναι 6 προς 16 η αναλογία ευστοχίες προς προσβάσεις, ή αλλιώς το hit ratio. Εξίσου χαμηλό, καθώς θέλουμε να είναι αν του 90%. Τέλος, ποιες είναι οι βασικές αρχιτεκτονικές συνόλων εντολών, και ποια χρησιμοποιεί η αρχιτεκτονική επί 86. Οι βασικές αρχιτεκτονικές συνόλων εντολών, ίσα, είναι 3 και είναι η α. Αρχιτεκτονική συσσωρευτών, β. Αρχιτεκτονική στίβας και γ. Αρχιτεκτονική κατοχωρητών γενικού σκοπού. Η αρχιτεκτονική επί 86 από τις αρχιτεκτονικές συνόλων εντολών χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική Little Endian. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.